Λοιπόν, έχουμε 25-81 plus player picks. Να ανοίξουμε και αυτά. Πάρω Ericsson. Εδώ έχουμε Modric, το πρώτο walkout. Εδώ έχουμε αυτή πράγμα από το best of. Γκίσε, δεν ξέρω πώς προφέρεται. 88, άρα inform. Σούλε. Demirovic και άλλος inform. Ταμέντι. Μεσό. Όσο πιστεύω έχω το πεντάρι, δες τόσο καλύτερα. Παρέχω. Για να γίνει και το... Πώς το λένε. Το icon pack. Βλάχοβιτς. Χάλερ. Όχι, δεν θέλω πάλι Χάλερ. Πάμε στα επόμενα. Δημάρκο. Εδώ Ter Stegen 89. Τέλεια. Λόπες. Εδώ έχουμε διπλό walkout. Θα πάρω πάλι την Παχόρ, όπως λέγεται αυτή. Όσο μου δίνει 84 plus, είναι κομπλέ. Όχι, τον έχω το Λόπες. Ωραία, πάμε την Μπέργκερ και μας έχουν μείνει 3 ακόμα. Χόφμαν. Λεμάρ. Και το τελευταίο. Τίποτα. Best of δεν έχουμε δει ακόμα, πέρα από την Γκίσε. Πάμε να ανοίξουμε άλλα 25 player picks. Αυτή είναι η δεύτερη 25άδα, μαζί με τα άλλα 25 που ανοίξαμε πριν. Έχουμε ξεκινήσει λίγο αργά. Φαμπίνιο, Σέρλον και Κάρλος. Α, ουφ. Θα πάρουμε τον άλλη, Ντελε Άλλη. Δεν ξέρω καν πόσο πάει αυτή η κάρτα. Πάμε φθηνή. Αλλά ενθουσιάστηκα που είδα best of. Γιατί έχουμε καιρό να τις δούμε αυτές τις κάρτες. Ήταν οι FC Pro, πώς λεγόντουσαν. Αυτές που έδιναν για το live που έκανε EA με τους Pro παίχτες. Και πέραν τα upgrades, αυτή δεν είναι η κάρτα. Ναι, αυτή είναι. Έχουμε δεύτερο walkout με τον Delict. Okay. Νομίζω πως αυτά τα picks αξίζουν πάρα πολύ. Είναι... Πω από την έχω αυτήν πάλι. Είναι πολύ εύκολο να τα κραφτάρεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και Bernardo Silva εδώ πέρα. Και άλλο walkout. Μάλλον είναι πολύ εύκολο να τα κραφτάρεις. Εγώ τα κάνω από το web app. Ανοίγω πολλά exchange. Δεν έχω κάτι που θέλω να κραφτάρω τώρα, εκτός από τα icon pack που έχω ανοίξει κάποια. Όλα τα άλλα, όλο το άλλο folder που βγάζω ουσιαστικά πάει στο exchange. Οπότε βγάζω πάρα πολύ common και γίνεται αυτή η ανακύκλωση συνέχεια. Και αυτό κάνει πανεύκολο το crafting των αυτών των picks. Γιατί ουσιαστικά ανοίγω τα packs, τα exchange, όσα είναι να ανοίξω, και τα καθημερινά τα gold upgrades που μας δίνουν, που είναι ουσιαστικά 44 παίχτες, νομίζω, ναι. Και μαζεύονται πολύ common. Πάω στο web app, τα χτίζω με squad builder και είναι έτοιμα στα μπαμ. Αυτά τα 25 μου πήρε 3 λεπτά να τα κάνω, 4, κάτι τέτοιο.
Εδώ πήρα χόρτα γιατί τον έχουμε ήδη τον Γκάβι. Ουπ, κι άλλο walkout, Ρενάρντ. Δει και έτσι κι αλλιώς και τα 83-84 που βγάζεις, όλο και κάπου μπαίνουν. Εδώ κλείνουμε με inform, τη δεύτερη 25άδα. Και ουσιαστικά έχουμε έναν inform. 2, 3, 4 μόνο. Σε 25 picks έχουμε 4 walkout και έναν inform. Πείτε μου εσείς άμα πιστεύετε ότι είναι καλό. Πάμε ανοίξουμε και το 83x20. Είναι inform. Ελβετία, goalkeeper, μάλλον είναι ο Κόμπελ και έχει και τον inform από πίσω. Είναι ο Γκριμάλντο. Είναι ο Γκριμάλντο, ναι, 88. Έχει τον Bongiorno, τον καλημέρα. Και έχει 3 walkout που βλέπουμε. Και τον Κόμπελ. Έχω εδώ πέρα 2.85x3. Τα objectives πρέπει να είναι αυτά, απλά δεν ξέρω από ποια objectives. Τόσο πρέπει να είναι ο Μαϊνιάν. Φαντάζομαι θα είναι, δεν θα είναι διπλό. Οπότε έχουμε 87 και 2.85. Ξεκινάμε τέλεια. Πόσο χειρότερο να είναι. Είναι promo, είναι best of. Α, είναι ο Yarthabal μάλλον, ναι. Ναι. Όταν υπήρχε το Winter Wildcards promo, παίζει να τον έβγαζα κάθε μέρα. Πάμε να ανοίξουμε το 84x10. Χρυσό είναι. Αγγλία. Right back. Είναι bronze 87 και είναι και διπλό. Μαζί με Rodri 89. Πάρα πολύ ωραία. Και έχει και Μάρες μέσα και Ντοναρούμα και Κρός και Λίτλ.